Με το φακό του Καλλινός Νιούς βρισκόμαστε στη Ρήνα του Βαθύ. Μας έφερε εδώ η είδηση ότι επισκευάζονται οι τουαλέτες που είχαν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο να επισκευαστούν και βεβαίως είναι απαραίτητο αυτό, γιατί βρισκόμαστε και σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της Καλλίμνου, όπου εδώ το καλοκαίρι σφίζει από ζωή. Ο κόσμος κάνει τα μπάνια του. Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αποφάσισε να επισκευάσει αυτές τις τουαλέτες. Ο κύριος Μιχάλης Μπούκης είναι δίπλα μου. Καλημέρα κύριε Μπούκη. Καλημέρα σας. Μπορεί να είμαστε στο κόκκινο, στο βαθύ κόκκινο, μπορεί να μην ξέρουμε τι θα γίνει από απόψεως τουρισμού, αλλά εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ούτως ώστε ακόμα και αυτοί οι επισκέπτες, οι λίγοι ή οι πολλοί που θα έρθουν, να βρουν κάποια υποδομή σε αυτό το ωραίο λιμανάκι της Ρήνας. Εμείς δουλεύουμε, ο Δήμος δουλεύει, το Λιμενικό Ταμείο δουλεύει, παρόλο που κάτω ο Δήμος είναι κλειστός. Ναι. Δεν σταματάνε οι εργασίες. Πρόσφατα στη Ρήνα εδώ αλλάξαμε όλες τις λάμπες ώστε να φωτιστεί το λιμάνι. Τώρα όπως βλέπετε γίνεται επισκευή των τελετών, οι οποίες ήταν σε άσχημη κατάσταση. Θα πάμε μετά να σας πω τι ακριβώς γίνεται. Μόλις τελειώσει το σχέδιο το καινούργιο για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων των πλοίων, θα αντικατασταθούν και αυτές οι παλιές δεξαμενές, οι οποίες είναι εδώ και 10 χρόνια και δεν είναι πολύ καλή εικόνα. Έχουμε φροντίσει στο σχέδιο την εργολαβία καθαριότητας που πληρώνει το Λιμενικό Ταμείο να συμπεριλάβουμε και τη Ρήνα του Βαθύ. Πιστεύω ότι και ο Δήμος θα στείλει κάποιο συνεργείο να κάνουμε πάλι καμιά καθαριότητα. Βέβαια. Θυμάστε πέρσι ο Σύλλογος με τη βοήθεια του Δήμου. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Και εγώ τώρα απολογούμαι, διότι από ό,τι θυμάστε πέρσι είχα υποσχεθεί ότι θα φτιαχνόταν οι τουαλέτες. Βέβαια, οι ρυθμοί μας ξεπερνούν στο Δήμο. Είναι πολύ πιο αργοί από αυτά που εμείς έχουμε στο μυαλό μας. Ευτυχώς όμως τώρα υπάρχει αυτό το ωραίο συνεργείο. Αυτοί οι τεχνίτες, οι φοβεροί, που κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ δεν το περίμενα. Ότι θα γίνει έτσι, Όχι, εγώ έλεγα εντάξει, θα γίνει ένα βάψιμο. Λοιπόν, να πάμε κοντά. Πάμε, ναι. Πάμε κοντά να μας δείξετε. Εδώ πέρα υπάρχουν δύο ντουζιέρες. Ναι. Τις βλέπετε, δουλεύουν, έχουν βαφτεί ήδη. Ναι. Για να εξυπηρετούνται κάποιοι από τα εστιαφόρα που έρχονται εδώ να κάνουν ένα ντους. Ναι, βέβαια ναι. Όλα αυτά αφιλοκερδός. Και εδώ υπάρχουν δύο τουαλέτες, μία ανδρών και μία γυναικών. Βλέπετε τι δουλειά γίνεται. Βέβαια. Μία συντήρηση που θα κρατήσει χρόνια. Το συνεργείο είναι απίθανο. Και μία υπόσχεση που είχαμε δώσει από πέρσι στους βαθιώτες, επιτέλους κάλιο αργά παρά ποτέ. Το θέμα είναι να τις συντηρήσουν, να τις κρατήσουν καθαρές, αυτό είναι. Να τις κρατήσουν καθαρές. Θα φροντίσουμε να υπάρχει και κάποιος που να τις καθαρίζει. Ναι. Σε συνεργασία και με το Σύλλογο του Βαθύ έχουμε άριστη συνεργασία. Ήδη εγώ έχω παραδώσει κλειδιά στο Γιάννη τον Καράμαλη. Και πιστεύω ότι με τη συνεργασία τη δικιά τους θα κρατηθούν καθαρές. Βέβαια. Γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά τα παιδιά στο Σύλλογο. Τώρα. Ναι. Να πάμε, έχω μια ιδέα. Ναι. Να πάμε να αλλάξουμε τοποθεσία για να πάρουμε τις ομορφιές της κάνουμε. Ρήνας. Είναι δυνατόν να έρθουμε στη Ρήνα και να μην πάρουμε αυτό το υπέροχο φιόρντ. Θα πάμε. Λοιπόν, μια και βρισκόμαστε εδώ, δεν ήταν δυνατόν να μην καταγράψουμε αυτές τις πολύ όμορφες εικόνες από τη Ρήνα. Πραγματικά, από αυτό το ωραίο φιόρντ, κύριε Μπούκη. Είναι πανέμορφη όλες τις εποχές. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να την κρατάμε πάντα καθαρή, πάντα ωραία. Σας είπα ότι εμείς σαν Λιμενικό Ταμείο αυτά τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε τα κάνουμε. Δηλαδή τα φωτιστικά να έχει φώτα η περιοχή, να είναι καθαρή. Φτιάχνουμε τις τουαλέτες. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχει ένα πίλαρ το οποίο μπήκε και αυτό πριν από 10 χρόνια. Με την καινούργια παραλαβή που θα κάνουμε τον πίλαρ, πιστεύω ότι θα περισσέψει και η ιατρίνα του Βαθύ ακόμα ένα ή δύο για να μπορέσουν να εξυπηρετούνται όλα τα σκάφη. Από εκεί και πέρα είμαστε σε συνεννόηση και συνεργασία με το Σύλλογο. Ό,τι προβλήματα έχουν που άπτονται του Λιμενικού Ταμείου αλλά και του Δήμου, γιατί όχι, μπορούμε να μεσολαβούμε, να λύνονται. Ναι, ναι. Γιατί πραγματικά το αξίζει και η Ρήνα και ο Βαθύς. Έτσι είναι. Τώρα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ειδικό πρόβλημα λόγω της πανδημίας. Δηλαδή. Θα ήθελα πρώτον να κάνω έκκληση
σε όλους τους συμπατριώτες μας να τηρούν τα μέτρα αυστηρά για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Δεν θα πω τίποτα παραπέρα. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι η πανδημία θα πρέπει να μας βρει ενωμένους και όλες οι διχαστικές δηλώσεις και οι διχαστικές ενέργειες από όπου και αν προέρχονται πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, υπάρχει μια διαφορετική άποψη, η οποία όμως δεν μπορεί να επιβάλλεται και δεν μπορεί να δουλεύει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Όσον αφορά για τους εμβολιασμούς, δεν υποχρεώσει κανέναν να εμβολιαστεί. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι όταν λέμε οριζόντιος εμβολιασμός, δεν εννοούμε υποχρεωτικός εμβολιασμός. Δεν πρόκειται να εμβολιστεί κανένας, αν δεν το θέλει. Αυτά ήθελα να πω, να είμαστε όλοι προσεκτικοί, γιατί η τουριστική σεζόν έρχεται, ή οποιαδήποτε σεζόν, θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και αν είμαστε στο βαθύ κόκκινο, όπως ξέρετε, δεν θα μας προτιμήσει κανένας. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε όπως ήμασταν πριν, στο πράσινο, βοηθούντας και του καιρού και των καιρικών συνθηκών. Θα ανέβει και η ψυχολογία μας. Βέβαια. Θα ανεβούμε γενικώς. Και λέω πάλι, όλοι μαζί ενωμένοι, καλύμνοι, ανεξάρτητα από αν υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και πεπιθήσεις, να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα για να μπούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην καθημερινότητα. Από εκεί πέρα τώρα είναι ειδικό πρόβλημα που υπάρχει με τους παραγωγούς του βαθύ. Ναι. Θα ήθελα να το αναφέρω. Για μένα είναι πάρα πολύ άδικο αυτό που γίνεται. Δεν έπρεπε δηλαδή να συμπεριφερθούν στις απαγορεύσεις. Δεν πειράζουν κανένα, δεν είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Με αποστάσεις θα μπορούσαν να πουλάνε τα προϊόντα. Γιατί δεν γίνεται, δυστυχώς δεν περνάει από το χέρι μας. Ούτε του Δήμου, ούτε του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε ημών. Έχουν γίνει προσπάθειες και αυτό μπορώ εγώ να το βεβαιώσω. Κάποιοι δουλέψανε πάνω σε αυτό. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι ο Δήμαρχος θα κάνει όλα σωστά. Όχι βέβαια, αλλά σε αυτό το θέμα πιστεύω ότι προσπάθησε και αυτός και ο έπαρχος και εγώ προσωπικά και στις σκέψεις είχαμε με το Λιμεναρχείο, με την αστυνομία και με όλους και επαφές σε υψηλό επίπεδο με την Υπουργή είχαμε και υποσχέσεις είχαμε και ο κύριος Κόνσουλας προσπάθησε. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Τελικά φαίνεται τις αποφάσεις δεν τις παίρνει η κυβέρνηση και η Υπουργή, αλλά τις παίρνουν οι λοιμοξιολόγοι και αυτοί που έχουν την ευθύνη. Και λέω πάλι ότι είναι άδικο. Πρόσφατα διάβασα χτες ότι ο κύριος Έπαρχος έκαμε ήδη ακόμα μία επιστολή για να λυθεί αυτό το θέμα, μακάρι, γιατί είναι άδικο. Θα ήθελα όμως να πω ότι παραγωγή δεν είναι μόνο αυτοί που παράγουν μανταρίνια. Προβλήματα δεν έχουν μόνο αυτοί που παράγουν μανταρίνια. Έχουν και οι γεωργοί οι υπόλοιποι και οι χτινοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι και οι ψαράδες και όλοι έχουμε προβλήματα. Και αυτοί οι οποίοι χτυπάνε τις πλάτες, να πρέπει να σταματήσουν να χτυπάνε πλάτες και θα πρέπει περισσότερον να φροντίσουν για την επίλυση αυτών των προβλημάτων που έχει ο αγροτικός κόσμος. Γιατί το να ρίχνουμε τις ευθύνες σε κάποιους, εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα και ξέρω πολύ καλά ότι κάποιοι από αυτούς που επικρίνουν αυτή τη στιγμή είχαν και κολλητούς βουλευτές. Μιλάτε για πολιτικά στελέχη. Πάντα για πολιτικά στελέχη μιλάω. Ο απλός κόσμος μπορεί να διεκδικεί, μπορεί να παραπονιέται, μπορεί να γκρινιάζει, αλλά τα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν συνέπεια. Αυτά που λένε να είναι τεκμηριωμένα, να μην λέμε λόγια του αέρα και να χτυπάμε τις πλάτες ότι άμα είμαστε εμείς θα λύνουμε τα προβλήματα ενώ δεν έχουμε να κάνουμε καμία πρόταση. Εντάξει, αυτά προσπάσαν κατεύθυνση. Μακάρι να μπορέσουμε να λύσουμε ορισμένα προβλήματα των παραγωγών, που τα προβλήματα των παραγωγών ποια είναι? Είναι η παραγωγή και η διάθεση. Βέβαια. Πού μπορεί ο Δήμος λοιπόν να βοηθήσει στην παραγωγή? Αυτό λέγεται νερό, αυτό λέγεται ρεύμα, αυτό λέγεται οτιδήποτε βοήθεια και στη διάθεση. Στη διάθεση εμείς σε λιμενικό ταμείο είμαστε ανοιχτοί, βλέπετε πόσοι παραγωγοί δραστηριοποιούνται στη λιμενική ζώνη. Θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο φιδωλοί. Υπάρχει κόσμος που παραπονιέται, ενώ εμείς λέμε όχι, πρέπει να στηρίξουμε τους καλλινούς παραγωγούς. Ο καθένας από το πόστο του, δηλαδή, ό,τι μπορεί να κάνει. Και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο Δήμος,
ευχαρίστως να το ακούσουμε, να πάνε στον κύριο δήμαρχο, αυτοί που έχουν τις προτάσεις. Εγώ δεν είμαι δήμαρχος, εγώ έχω ένα συγκεκριμένο τομέα και πάνω σε αυτόν δουλεύω, αλλά θα μπορώ να βοηθήσω. Αυτά ήθελα να πω και πάλι μακάρι, μακάρι έστω και τώρα να λυθεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί του Βαθύ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπούκη, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τι ακριβώς λέτε. Μακάρι να λυθούν τα προβλήματα, μακάρι να... Τα προβλήματα δεν λύνονται ποτέ όλα. Όχι, όχι. Άμα λυνόταν όλα, δεν θα χρειαζόταν ούτε κυβερνήσεις ούτε. Τα συγκεκριμένα προβλήματα, κύριε. Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Έτσι. Απλά να κάνουμε προσπάθεια, ειλικρινή προσπάθεια, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να μπορέσει αυτός ο κόσμος εδώ να επιβιώσει. Ο καθένας από το πόστο του και με την ευθύνη που του αναλογεί. Αυτό εξαρτάται πολύ και από τους πολιτικούς. Πάντως, σε εμένα μου έκαμε εντύπωση, πραγματικά σας λέω, γιατί αυτό το τόσο απλό θέμα δεν λύθηκε. Πολιτικά. Και είπατε κάτι πολύ σωστό, κύριε Μπούκη, προηγουμένως, πάνω στο θέμα αυτό. Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα του νησιού μας που έχουν στενές πολιτικές επαφές με βουλευτές του νομού μας. Όταν έρχονται οι συγκεκριμένοι βουλευτές, τρέχουν δίπλα τους παρατρεχάμενοι για να τους βλέπει ο κόσμος ότι έχουν τις επαφές. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Κύριε Χαραμαντά, εγώ. Παρόλα αυτά, ναι. Η κριτική τους. Εγώ δεν φωτογράφησα κανένα πολιτικό πρόσωπο. Λόγια. Εγώ δεν φωτογράφησα ούτε έδειξα κανένα πολιτικό πρόσωπο. Πιστεύω ότι όλα τα πολιτικά πρόσωπα έχουν δέσει θέσεις με βουλευτές. Ναι, αλλά είναι και σωστό. Όλοι λοιπόν αυτοί. Όλα τα πρόσωπα κάνουν δηλώσεις, να βγαίνετε κι εσείς δημόσια και να τα λέτε. Δηλαδή, αν πείτε ότι ο Τάδη, ο Χαραμαντάς, ο μάμας, έχει βουλευτεί φίλο, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα, δεν είναι κακό αυτό. Να τα ξέρει η κοινωνία. Νομίζω ότι εγώ ήμουν σαφής. Εγώ πιστεύω ότι όλοι έχουν ιδέες συνδέσεις, ή κομματικές, ή φιλικές, ή οτιδήποτε, με βουλευτές εν ενεργεία ή όχι εν ενεργεία, και θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν κάτι. Μπορεί και να το κάμανε και να μην πέτυχε. Αλλά ένα πράγμα που το κάνεις και δεν πετυχαίνει, δεν μπορεί να ρίξεις ευθύνη στον άλλον, γιατί στον άλλον δεν πέτυχε. Και πάλι λέω ότι μακάρι έστω και τώρα αυτό το άδικο μέτρο να έρθει. Και θα έλεγα, κλείνοντας, ότι αυτό, η προσπάθεια που κάναμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλουμε ένα ποσό σαν αποζημίωση για τους παραγωγούς, κάποιοι δώσανε προϊόντα, αυτοί θα πληρωθούν, μακάρι να βρεθούν και άλλοι, υπάρχει διαθέσιμο ποσό, να πάνε και να το αξιοποιήσουν. Έστω αυτό το λίγο. Ναι. Έστω αυτό το λίγο. Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπούκη. Εγώ ευχαριστώ.